Navy Recognition. Τα ελληνικά πλοία Littoral Combat Ships, δηλαδή LCS, δεν επιβιώνουν σε συνθήκες ναυτικού πολέμου πρώτης γραμμής. Οι ΗΠΑ θα παραδώσουν λοιπόν δωρεάν 4 πολεμικά πλοία Littoral στο ελληνικό ναυτικό για να αντιμετωπίσουν την Τουρκία, αναφέρει η γνωστή ιστοσελίδα Navy Recognition. Η εισαγωγή του πολεμικού πλοίου Littoral Combat Ship, δηλαδή LCS από το ναυτικό των ΗΠΑ, αντιπροσωπεύει μια σημαντική αλλαγή στο ναυτικό πόλεμο, εστιάζοντας σε επιχειρήσεις σε περιβάλλοντα κοντά στην ξηρά. Το LCS αποτελεί μια κατηγορία μικρών σε μέγεθος σκαφών επιφανείας και έχει σχεδιαστεί για να είναι δικτυωμένο, ευέλικτο, με σκοπό την αντιμετώπιση αντιαποβατικών και ασύμμετρων απειλών στις παράκτιες ζώνες. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα αυτών των πλοίων στους καθορισμένους ρόλους τους έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης. Συγκρίσιμο με τις κορβέτες σε άλλους τύπους πολεμικών πλοίων, το LCS διατίθεται σε δύο παραλλαγές, την κατηγορία Freedom και την κατηγορία Independence. Αυτά τα πλοία είναι ελαφρώς μικρότερα από τις πρώην φρεγάτες κλάσης Oliver Hazard Perry του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, αλλά μεγαλύτερα από τα περιπολικά πλοία κλάσης Cyclone. Είναι εξοπλισμένα με υπόστεγο για δύο ελικόπτερα SH-60 ή MH-60 Seahawk, μία ράμπα πρίμνης για μικρά σκάφη και την ικανότητα να μεταφέρουν μία μικρή δύναμη κομμάντο με οχήματα σε λιμενικές εγκαταστάσεις roll-on, roll-off. Ο τυπικός οπλισμός τους περιλαμβάνει πυροβόλα MK-110 των 57 χιλιοστών και πυράβλους RIM 116 Rolling Airframe συμπληρωμένους με αυτόνομα σκάφη και υποβρύχια οχήματα. Το LCS δίνει έμφαση στην ταχύτητα, στις πολλαπλού τύπου αποστολές και στο ρηχό βύθισμα χωρίς δυνατότητες αεράμινας και πολέμου επιφανείας των αντιτορπιλικών. Ωστόσο, μία έκθεση του Πενταγώνου του 2010 εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την δυνατότητα επιβίωσης του LCS σε εχθρικά περιβάλλοντα μάχης. Σε απάντηση, το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό αύξησε την ταχύτητα και την αυτοματοποίηση των πλοίων αυτών για τον έλεγχο των ζημιών, με σχέδια για το πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο αν χρειαστεί. Παρά αυτές τις ανησυχίες, τα LCS δεν προορίζονται για μάχες πρώτης γραμμής, αλλά για αποστολές όπως η συλλογή ναρκών, η περιπολία και η παρουσία του μαζί με άλλα πλοία με ικανότερο εξοπλισμό. Ενώ το LCS δεν μπορεί να αμυνθεί αποτελεσματικά έναντι πυράβλων κρούζ κατά πλοίων, η ικανότητά του να επιχειρεί σε ρηχά νερά προσφέρει τακτικά πλεονεκτήματα στις παράκτιες ζώνες. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.